Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αρθρίτιδα του ισχύου και την αντιμετώπιση της με την πιο σύγχρονη και ατραυματική μέθοδο που είναι η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου. Η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου ανακαλύφθηκε το 2007 στην Αμερική από τον Τζίμι Τσο και έγινε πρώτη φορά το 2017 στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια παγκόσμια εμπειρία 16 ετών, άρα λοιπόν μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική μέθοδος, ελάχιστα επεμβατική και ατραυματική, η οποία οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα, άμεση βάθηση και πλήρη εξάλληψη του πόνου. Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο πιο πριν, λέγοντας τι είναι η αρθρίτιδα ισχύου. Η αρθρίτιδα ισχύου είναι μια νόσος εκφυλιστική, η οποία χτυπά κυρίως τις γυναίκες, σε ποσοστό 2:1 σε σχέση με τους άντρες. Αφορά στην εκφύλιση του χόντρου εδώ ψηλά στο ισχύο, η οποία είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρωπίνου σώματος. Μια γυναίκα λοιπόν, η οποία πάσχει από αρθρίτιδα ισχύου, δεν μπορεί να βάλει το καλσόν της, δεν μπορεί να μπει στο μπάνιο εύκολα, δεν μπορεί να κάτσει στην τουαλέτα ή σε μια καρέκλα για πολλή ώρα. Δεν μπορεί να βαδίσει να πάει στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ κλπ. Αλλά πονάει πάρα πολύ. Πολλές φορές σε προχωρημένα στάδια της νόσου, το ισχύο βρίσκεται σε σύγκαψη και ο ασθενής αισθάνεται ότι κουτσένει, ότι έχει πιο κοντό το πόδι του. Οι ασθενείς αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να περπατήσουν και αναγκαστικά έρχονται σε εμάς, τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Εμείς θα κάνουμε μια απλή ακτινογραφία λεκάνης ισχύων και θα εκτιμήσουμε πόσο φθαρμένος είναι ο χόνδρος της άρθρωσης. Πόσο λοιπόν έχουμε εξάλληψη του μεσάρθριου διαστήματος, πόσο έχει φθαρεί αυτός ο χόνδρος, αν έχουμε κάποια ανισοσκελία, δηλαδή αν το πόδι που πάσχει από αρθρίτιδα έχει κοντίνει, και θα εκτιμήσουμε με την κλινική εξέταση και τις στροφές του ισχύου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Εφόσον ο ασθενής πονάει συνεχώς, δεν ανταποκρίνεται αυτός ο πόνος σε παυσίπονα, πονάει κατά τη νύχτα, δεν μπορεί να βαδίσει, δεν μπορεί να βάλει τις κάλτσες, τα παπούτσια του κλπ, η ποιότητα ζωής του έχει καταρακωθεί. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου. Πριν από το στάδιο αυτό, του να φτάσουμε λοιπόν σε χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν και άλλα μέσα, τα συντηρητικά που λέμε, τα οποία είναι χάσιμο σωματικού βάρους, κολύμπι, γυμναστική με ασκήσεις κλειστής αλυσίδας, ποδήλατο, φυσικοθεραπείες. Είναι πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν ένα ασθενή που βρίσκεται σε πρώιμα στάδια αρθρίτιδας, τύπου 1, τύπου 2, να αντιμετωπίσουν την νόσο αυτή. Τους βοηθάμε λοιπόν με συντηρητικά μέσα. Στη συνέχεια μπορούμε να περάσουμε σε κάποια έγχυση, αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι η οριστική λύση της αρθρίτιδας του ισχύου είναι η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου. Η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Νούμερο 1. Δεν έχει διαχειριστικό εξάρθρωμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο να έχουμε πλήρη σχεδόν εξάλληψη της μεγαλύτερης επιπλοκής, του μεγαλύτερου προβλήματος της αρθροπλαστικής ισχύου, η οποία είναι το εξάρθρωμα του ισχύου. Άρα λοιπόν, στη Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου δεν ασχολούμαστε μετά το χειρουργείο με πιθανό εξάρθρωμα ισχύου, κάτι που συμβαίνει με όλες τις άλλες μεθόδους. Δηλαδή, όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν ένα ποσοστό περίπου 7-8% του να βγει το ισχύο μετά το χειρουργείο. Μετά από ένα μήνα, 15 μέρες, 30 μέρες, 50 μέρες. Η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου αυτό το ποσοστό το κατεβάζει στο 0,8%, δηλαδή πρακτικά το εξαλείφει. Επίσης, η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου δεν χρειάζεται μετάκυση αίματος και δεν ρίχνει τον αιματοκρίτη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι δεν χρειάζεται μετάκυση αίματος, δηλαδή από ένα 38 αιματοκρίτη που είχε μια γυναίκα πριν το χειρουργείο, να πέσει στο 34-35 και δεν πειράζει. Είναι ότι ο αιματοκρίτης μετά το χειρουργείο μπορεί να είναι από 38-37. Αυτό είναι το 80% των περιστατικών. Δηλαδή, η Super Path Αρθροπλαστική Ισχύου δεν έχει διαχειρητική αιμορραγία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για ασθενείς που έχουν καρδιολογικά ζητήματα κλπ. Επίσης, ένα πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της Super Path Αρθροπλαστικής Ισχύου είναι η αίσθηση που έχει ο ασθενής ότι το ισχύο αυτό είναι δικό του, δεν είναι ξένο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο σε πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι το 80% των ασθενών, εκτός του ότι βέβαια δεν πονάει, αισθάνεται ότι δεν έχει χειρουργηθεί καν.
Αυτό είναι η επιτυχία της προσπέλασης SuperPath. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της SuperPath αρθροπλαστικής ισχύου είναι ότι είναι μια ατραυματική μέθοδος. Άρα λοιπόν, ο ασθενής από την πρώτη μέρα δεν πονάει και περπατάει αμέσως. Απλά παυσίπονα είναι αυτά που του παίρνουν τον πόνο, όπως η ακτινοφρένη και ο γνωστό ντεπών κλπ. Του βοηθάνε να μην πονάει και να περπατάει αμέσως σχεδόν από την πρώτη μέρα χωρίς πατερίτσες. Εμείς συστήνουμε πάντα πατερίτσες για 2 εβδομάδες, αν και οι περισσότεροι ασθενείς μας λένε ότι δεν το χρειάζονται αυτό. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι η SuperPath αρθροπλαστική ισχύου είναι μια μέθοδος πολύ σύγχρονη, η οποία οδηγεί σε πλήρη εξάλληψη του πόνου της αρθρίτιδας και οδηγεί σε αύξηση της ποιότητας ζωής στο μέγιστο. Ένας λοιπόν ασθενής, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, πρακτικά δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσε να πάει στο μπακάλι κλπ. Πλέον μπορεί να κάνει τα πάντα από την πρώτη μέρα, χωρίς πόνο, χωρίς παυσίπονα, χωρίς μεταγγισήματος. Είναι μια επέμβαση, θα λέγαμε, τρόπον τινά μαγική. Δίνει πίσω τη χαμένη ποιότητα ζωής στον ασθενή που πάσχει. Που πάσχει από αρθρίτιδα, είτε λέγεται ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε λέγεται οστεοαρθρίτιδα κλπ. Άρα λοιπόν, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι, εφόσον αισθανόμαστε ότι έχουμε πόνο στο ισχύο εδώ ψηλά ή ακόμα και στο γόνατο κάποιες φορές, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, ή ακόμα και στη μέση κάποιες φορές. Δηλαδή, ο ασθενής που έχει πρόβλημα στο ισχύο μπορεί να πονάει είτε στο γόνατο είτε στη μέση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δει ο ορθοπαιδικός και να εξετάσει πλήρως τον ασθενή για να μπορέσει να καταλάβει από πού προέρχεται ο πόνος. Αυτή βέβαια είναι μια δουλειά πολύ σημαντική που πρέπει να την κάνει ένας καλός ορθοπαιδικός, γνώστης όχι μόνο της χειρουργικής τεχνικής, αλλά και της ιατρικής. Είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός να μην είναι μόνο τεχνίτης, αλλά να είναι γιατρός. Να είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα στον ασθενή μας και ο οποίος θα του πει ότι το πρόβλημά σου προέρχεται από το γόνατο, προέρχεται το ισχύο, προέρχεται από τη μέση. Για να μπορούμε να δώσουμε οριστική λύση στον ασθενή μας και επιστροφή στη χαμένη ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τα κατάγματα, τα διατροχαντήρια κατάγματα αυτή τη φορά του ισχύου και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Γεια σας.